Εκπροσωπώντας τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο, θα ήθελα και εγώ να πω ότι ο μέχρι τώρα αγώνας των σωματείων μας έχει ανοίξει τη συζήτηση στον κλάδο, γενικότερα του θέαματος ακροάματος, για την ανάγκη οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με συλλογική σύμβαση. Παλεύουμε για ανθρώπινες συνθήκες εργασίας, για αξιοπρεπείς μισθούς, έχοντας απέναντί μας ισχυρά επιχειρηματικά συμφέροντα, που αξιοποιώντας όλο το αντεργατικό πλαίσιο, μειώνουν συνεχώς τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα, προκειμένου να αυξάνουν ακόμα περισσότερο τα κέρδη τους. Σήμερα η κυβέρνηση, αφού προπαγάνδισε το τέλος των μνημονίων και την επιστροφή των συλλογικών συμβάσεων, θέτει σαν βάση συζήτησης για τον κλάδο του θεάτρου τους όρους των επιχειρηματιών, δηλαδή μία σύμβαση που θα δίνει κάποια ψίχουλα πάνω από τον κατώτατο μισθό. Η συζήτηση που έχουν ανοίξει τα σωματεία μας με τα μέλη μας γίνεται πάνω στο τραχύ έδαφος της διεκδίκησης και της σύγκρουσης για το δίκαιο μας. Το σωματείο μας, παρόλο που το ότι η κύρια απασχόληση των μελών του δεν είναι το θέατρο, έδωσε αυτή τη μάχη μαζί με το ΣΕΗ για να ενισχύσει τον αγώνα των ηθοποιών, αλλά και για να ενισχυθεί από αυτόν. Σήμερα, μετά από πολλούς μήνες έξω από θέατρα, με συζητήσεις με πολλούς ηθοποιούς και μουσικούς, με δεκάδες κινητοποιήσεις και μία πετυχημένη απεργία, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε πιο δυνατοί γιατί μάθαμε πολλά. Καταλάβαμε στην πράξη ότι το ζήτημα της σύμβασης δεν είναι ένα μονόπρακτο έργο που απαιτεί μόνο καλά επεξεργασμένα νομικά επιχειρήματα και καλούς διαπραγματευτές. Αντίθετα, είναι μια τεράστια συλλογική διαδικασία που απαιτεί χρόνο, διαμόρφωση ενιαίων ετοιμάτων, κίνηση μαζών, διεκδίκηση όρων εργασίας και αμοιβής στην πράξη. Καταλάβαμε επίσης ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά και ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ, αν δεν ξεκινήσει αυτή τη μάχη, όταν δεν υπάρχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις. Είδαμε στην πράξη ότι όσο αρνητικός και να είναι ο συσχετισμός, όταν βάζει μπροστά δίκαια αιτήματα, το δίκαιο βρίσκει το δρόμο του ακόμα και στις πιο σκοτεινές μέρες. Απόδειξη γι' αυτό αποτελεί ότι παρόλο που η μεγάλη εργοδοσία δεν έχει υπογράψει σύμβαση ακόμα, έχουμε καταφέρει να συζητιέται από όλους τους παράγοντες στο θέατρο το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης. Η πίεση που ασκούν οι ενέργειες των σωματείων μας και οι κινήσεις των εργαζομένων, αλλά και το δίκαιο των ετοιμάτων μας έχει κινητοποιήσει τους πάντες. Η εργοδοσία έχει ρήγματα στην ενιαία στάση που κράτησε στην αρχή για άρνηση ακόμα και της συζήτησης των όρων της συλλογικής σύμβασης. Η κυβέρνηση επίσης έχει θορυβηθεί από τη διεύρυνση του απεργιακού μετόπου και με την απεργία του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος και προσπαθεί να πείσει φυσικά με το αζημίωτο τους μεγαλύτερους επιχειρηματίες του εμπορικού θεάτρου να υπογράψουν συλλογική σύμβαση που να είναι στα μέτρα τους. Για να κλείσει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, αυτός ο επικίνδυνος κύκλος των κινητοποιήσεων. Τέλος, οι ίδιοι εργαζόμενοι συζητούν, πολλές φορές με το φόβο, σαν κυρίαρχο αίσθημα, βλέποντας τις δυσκολίες που δημιουργεί η εργασιακή ζούγκλα που βιώνουν, καταλαβαίνοντας όμως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πάνω σε αυτό το έδαφος, ανοίγουμε το δύσκολο δρόμο της διεκδίκησης μιας δουλειάς με δικαιώματα. Είμαστε σίγουροι ότι στην περίοδο της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων μπορούμε να χτίσουμε ισχυρούς δεσμούς με τα μέλη μας, αλλά και με το κοινό των παραστάσεών μας που χτυπιέται από τα ίδια συμφέροντα και έχει τα ίδια προβλήματα και αγωνίες με εμάς. Αυτό δεν το υποθέτουμε, το είδαμε σε αυτόν τον πολύμηνο αγώνα, όταν εκφράζανε το κοινό τη συμπαράστασή τους τη στιγμή που τους δίναμε την ανακοίνωσή μας έξω από τα θέατρα, όταν στο τελευταίο χειροκρότημα σήγωσαν την ανακοίνωση των σωματείων μας που έγραφε συλλογική σύμβαση τώρα για να ενισχύσουν τον αγώνα των ηθοποιών και των μουσικών, όταν γέμισαν το πανό που είχαμε έξω από το Ηρώδιο με ιδιόχειρα μηνύματα συμπαράστασης. Με αυτή την εμπειρία και γνώση θα παλέψουμε κόντρα στις δυσκολίες στο επόμενο διάστημα, οργανώνοντας τη δράση μας για συλλογικές συμβάσεις σε κάθε χώρο, αφορούν και το σωματείο μας, όπως νυχτερινά κέντρα μουσικά σύνολα. Η απαγόρευση των συλλογικών συμβάσεων στο δημόσιο με την επέκταση του ενιαίου μισθολογίου και για τους εργαζόμενους με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου που αφορά και τα δύο σωματεία, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα
που αποδεικνύουν την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει κάθε συλλογική διαπραγμάτευση. Καλούμε κάθε συνάδελφο να ενισχύσει τον αγώνα που δίνουν τα σωματεία μας και θα συνεχίσει αυτός ο αγώνας στο επόμενο διάστημα. Απευθυνόμαστε επίσης στους χιλιάδες εργαζόμενους που έχουν ανάγκη την διασκέδαση και την ψυχαγωγία, δίνοντας από το υστέρημά τους για να δούνε μια θεατρική παράσταση. Τους καλούμε να παλέψουν δίπλα μας για ένα θέατρο που να δίνει απαντήσεις στα μεγάλα ερωτήματα και τις αγωνίες τους. Ένα θέατρο που οι συντελεστές τους και το κοινό θα το προχωρούν με βάση την κάλυψη των δικών τους αναγκών και όχι για ένα θέατρο που μόνο στόχο θα έχει να γεμίζει τις τσέπες των ιδιοκτητών τους. Εμείς καλούμε και εμείς γι' αυτό το λόγο σαν σωματείο αύριο στην αυριανή κινητοποίηση, που δημιουργεί και παραπάνω προβλήματα λόγω και της μετακίνησης, καταλαβαίνουμε, της ώρας, γιατί ήδη έχουμε στείλει ειδοποίηση στους συναδέλφους. Δείχνει και η στάση του Υπουργείου, που εδώ, του Υπουργείου Πολιτισμού, με ένα κρατικό θέατρο να είναι κλειστό εδώ και ένα μήνα, που δεν υπάρχει ούτε ανακοίνωση ούτε δήλωση. Και δείχνει και η στάση το ένα τόσο σημαντικό ραντεβού, που πιθανόν για λόγους αποφυγής να πάρει ένα χαρακτήρα κινητοποίησης, προσπαθούν να αλλάζουν την ώρα, την έχουν αλλάξει τρίτη φορά. Και νομίζω ότι είναι και χαρακτηριστικό και της πίεσης που ασκείται, αλλά και του περιεχομένου, αυτό που λέμε, της κυβέρνησης, από μια συνέντευξη που έδωσε τις προηγούμενες μέρες, την Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Νεφελούδης, που έχει αξία να την παρακολουθήσουν και όλοι να τη δούνε, γιατί νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο έδειξε και τη θέση της κυβέρνησης με ποιον είναι, πόσο πιέζεται από τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων και τι εννοεί όταν μιλάει για συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες στα σωματεία, και μάλιστα το τελευταίο διάστημα έκανε προσπάθεια με τον νόμο που καταργεί κάποια δικαιώματα, κάποιες δυνατότητες των σωματείων να κηρύξουν απεργία, επικαλόμενοι τις δημοκρατικές διαδικασίες. Και εντάξει, δεν είναι αρμόδιος, δεν θα ήταν καλό να το επικαλεστεί τη συνέντευξη αυτή ο Δημήτρης, αλλά νομίζω ότι ο τρόπος στον οποίο απευθύνθηκε, ότι εδώ δεν υπάρχει σωματείο, ότι εδώ δεν εκπροσωπεί τους ηθοποιούς, ότι εκπροσωπεί την αντίληψη του Προέδρου μόνο, δείχνει τι εννοεί η κυβέρνηση για συλλογικές και δημοκρατικές διαδικασίες, και μάλιστα όταν οι εργαζόμενοι με συλλογικές αποφάσεις, με μυστικές ψηφοφορίες, κάνουν απεργίες ένα μήνα σχεδόν στο Κρατικό Θέατρο Βορειοελλάδος. Αυτά από μένα.